Βλέπετε το κόλπο Γκρόσο, βλέπετε το Attica TV. Γιάννη. Γεια σου. Να. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον και να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Διονύση Τεμπονέρα, τον συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, Θράκη, Πύλος, κοστολογήσεις. Εν τέλει, αυτό το οποίο είχατε πει στην Κεντρική Επιτροπή την περιβόητη μετά τις εκλογές 21 Μαΐου ότι το ζήτημα του προγράμματος θα μπει σε πρώτο πλάνο την προεκλογική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι εφικτό για τις πράξεις εννοώ, γιατί βρεθήκαμε σε μια προεκλογική περίοδο που είχε πυκνή πολιτική ατζέντα, αλλά μάλλον συζητήσαμε λιγότερο πάλι για την ουσία των προγράμματων. Συζητήσαμε για την ακρίβεια, νομίζω, λίγο περισσότερο. Η προηγούμενη προεκλογική περίοδος πριν το Μάιο είχε εγκλωβιστεί περισσότερο στη συζήτηση περί συνεργασιών. Άρα η προγραμματική αντιπαράθεση ήταν εκτός συζήτησης. Εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου σε αυτή την προεκλογική περίοδο να μιλήσουμε προγραμματικά. Κάναμε μια κουβέντα και η κοστολόγηση, ξέρετε, των προγραμμάτων είναι μια τέτοια συζήτηση και το ζήτημα της φορολογίας, το οποίο τέθηκε, ανέδειξε τέτοια ζητήματα. Μιλήσαμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με βάση τα τραγικά γεγονότα τα οποία ζήσαμε και στην ΚΟ και στη Νέα Μάκρη και στη Χαλκιδική. Και βεβαίως μιλήσαμε και για το μεταναστευτικό με βάση το τραγικό περιστατικό και το δυστύχημα και το ναυάγιο στην Πύλο. Τώρα, βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε πολλές φορές να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, βάζοντας, αν θέλετε, και στο τραπέζι με ένστημα εθνικής ανευθυνότητας, θα λέγα εγώ, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και ο τρόπος που το χειρίθηκε, νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ανεπαρήχθη πράγματι επί Μακρόν. Εμείς κάναμε προσπάθειες, όσο ήταν εφικτό αυτό, να φύγει από το τραπέζι, γιατί πράγματι είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά ευαίσθητο και δεν θα έπρεπε να είναι θέμα που απασχολεί την προεκλογική συζήτηση. Δεν μπορεί να πέσει μέσα στην προεκλογική αρένα το θέμα της μειονότητας. Από εκεί πέρα όμως επέμεινε η Νέα Δημοκρατία και εκτέθηκε τελικά. Θα πάμε στο ζήτημα της Ροδόπης. Πριν πάμε στο ζήτημα της Ροδόπης, όμως, επειδή σε 2-24 ώρα έχουμε εκλογές, ποιος είναι ο πύχης που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Και το ρωτάω αυτό γιατί με βάση τα δεδομένα που δείχνουν προς το παρόν οι μετρήσεις, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει δραματικά από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Είμαστε πράγματι κοντά στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Όμως, πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια νέα εκλογική διαδικασία. Δεν έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Είμαστε σε ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, με ένα νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος έχει βάλει στο τραπέζι διαφορετικά διλήμματα. Στα πλαίσια της απλής αναλογικής, η συζήτηση, όπως είπαμε και προηγουμένως, γινόταν περί συνεργασιών. Τώρα όμως, ο κόσμος θέλει να μάθει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα τα μέσα επόμενα 4 χρόνια. Γι' αυτό και η προγραμματική συζήτηση μπαίνει πολύ περισσότερο στο επίκεντρο της κουβέντας. Εκεί εμείς καταθέσαμε μια πρόταση πολύ ολοκληρωμένη, κοστολογημένη, εφαρμόσιμη, ένα πολιτικό σχέδιο ρεαλιστικό και βιώσιμο ταυτόχρονα και το έχουμε παρουσιάσει στους πολίτες. Έχουμε μιλήσει για το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Έχουμε μιλήσει για τα ζητήματα των μισθών και των συντάξεων. Έχουμε μιλήσει για τις μειώσεις των φόρων, των έμεσων φόρων, που είναι ένα τρομερό πρόβλημα σε συνάρτηση βεβαίως με την ακρίβεια. Και έχουμε μιλήσει και για τις ρυθμίσεις των χρεών. Παράλληλα, κάναμε και την κουβέντα και για το πελατειακό κράτος και τη συγκρότηση αυτού. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ακουμπάει πολύ περισσότερο στους πολίτες. Ο πύχης από εμάς μπαίνει εξαιρετικά υψηλά, υπό την έννοια πια ότι ακριβώς ως κόμμα εξουσίας διεκδικούμε κάθε φορά να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα ιδεολογικής πυξίδας. Είδα για παράδειγμα και μια δήλωση του Γαβρίλη Σακελαρίδη υποστήριξης προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαδραματίσει και ένα ρόλο κεντρικό κάποια στιγμή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος μιλάει και σε ένα κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ακροατήριο αριστερό, θα έλεγε κανείς. Η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ποια είναι? Να στρίψει το πλοίο προς τα αριστερά, να στρίψει το πλοίο προς το κέντρο και εν τέλει. Ο τρόπος με τον οποίο πήγε να γίνει το άρρημα στο κέντρο ήταν επιτυχημένος ή όχι, πώς το κρίνετε? Άσχετα με τους αυτοπροσδιορισμούς, το αν είσαι αριστερός, κεντρός ή δεξιός, σε καθορίζει το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεις. Άρα λοιπόν το δικό μας πολιτικό πρόγραμμα είναι ταυτόχρονα ριζοσπαστικό αλλά και ρεαλιστικό. Δηλαδή μπορεί και συνδυάζει και βρίσκει τις ρογμές εκείνες που υπάρχουν τόσο στην Ευρώπη όσο και σε έναν κακό σχετισμό που υπάρχει σε μια στηρητική Ευρώπη αλλά και με βάση το διεθνή σχετισμό δύναμης και επιτυγχάνει κατά την άποψή μου να βάλει πολύ σοβαρά ζητήματα αντλώντας ιδέες και πρακτικές από αυτά που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, το ζήτημα της μείωσης των έμεσων φόρων δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Απασχόλησε την Ισπανία, απασχόλησε την Πορτογαλία, απασχόλησε την Κύπρο. Η Δημοκρατία στην περίπτωση της Ισπανίας το μέτρο απέτυχε για την μείωση του ΦΠΑ. Όχι, δεν απέτυχε και αυτό φαίνεται από τα νούμερα που αφορούν και τον πληθωρισμό, αλλά και το μέσο μισθό, πώς διαμορφώνεται κυρίως η αγοραστική του δύναμη.
Εκεί πράγματι λειτουργήσε και θεωρούμε ότι και εδώ μπορεί να λειτουργήσει, αρκεί βεβαίως το κράτος να θέλει να κάνει πράγματι ελέγχους και να θέλει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει προκειμένου να μπορέσει να μειώσει τις τιμές. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή κατά την άποψή μου. Το να παραμείνουν οι συντελεστές όσοι έχουν αυτή τη στιγμή σημαίνει αυτόματα ότι θα συμβαίνει, θα αντλεί το κράτος τον υπερανατιμημένο ΦΠΑ. Με αυτόν θα μπορεί να δίνει για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι επάπειρον. Είδατε τι είπαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όσον αφορά τη συνέχιση των επιδοτήσεων. Αυτές τις επιδοτήσεις θα σταματήσουν. Ουσιαστικά τα διάφορα ΠΑΣ λειτουργούν ως κίνητρο συντήρησης των τιμών. Λόγω του δημοσιονομικού κόφτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Λειτουργούν ως κίνητρο στις επιχειρήσεις να κρατούν υψηλές τις τιμές. Κάποια στιγμή οι επιδοτήσεις θα σταματήσουν, οι τιμές όμως θα παραμένουν υψηλές. Πάνω στο πρόγραμμα, πάντως, εσείς κατηγορήσατε τις προηγούμενες μέρες και βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τη Νέα Δημοκρατία για έλλειψη κοστολόγησης, με τον κύριο Σκυλακάκη να υποστηρίζει από την άλλη πως το πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπεται ο δημοσιονομικός χώρος για τις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι πως εν μέρει έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Καταρχήν υπάρχει μια διάσταση με βάση τα λεγόμενα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Σκέτσος, μας λέγανε σε όλους τους τόνους ότι όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατατέθηκε πριν από 2 μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθε ο ίδιος μαρτυριάρης ο κ. Σκυλακάκης να μας πει ότι καταρχήν δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα αυτά. Είναι σε μια αιρεσιμότητα. Ξέρετε ότι ακόμα και αν δεχτούμε το επιχείρημα ότι ο χώρος αυτός μπορεί να προκύψει, ξέρετε πολύ καλά ότι σε μια περίοδο χαοτικών αβεβαιότητων και αλλαγών δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα νούμερα αυτά μπορούν να βγουν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τελείως διαφορετικό να έχεις κατοχυρώσει το χώρο αυτό και τελείως διαφορετικό να ισχυρίζεσαι ή να επικαλείς ότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψει. Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Και υπάρχουν και μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας που δεν προκύπτουν από την πράξη. Για παράδειγμα, δηλαδή, στο ζήτημα των μισθών. Όταν, για παράδειγμα, λες ότι θα αυξήσω τους μισθούς κατά 25% στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να βάζεις ζήτημα ξεπαγώματος. Στο δημόσιο. Όχι, το 25% αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο ήταν άλλη συζήτηση. Εκεί μιλάμε για ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πρόληψη που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας. Η αύξηση και στο ιδιωτικό μπορεί να αυξήσουμε μόνο τον 100%. Δεν μπορεί να αυξήσουμε τους μισθούς. Αυτό που αναγράφεται μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας είναι ότι ο μισθός του ιδιωτικού τομέα θα αυξηθεί κατά 25%. Αυτό που απεδείχθη είναι ότι μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας υπάρχει μια ονομαστική αύξηση 12,8 με 13% περίπου. Και σε πραγματικούς όρους, αν δούμε δηλαδή ακρίβεια και πληθωρισμό, αυτή η αύξηση τετραετία δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 1,3 με 1,4%. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι εγώ θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό. Προσέξτε, η αύξηση του μισθού δεν σημαίνει αυτόματο ότι συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Γιατί είναι άλλο πράγμα η παραγωγικότητα και άλλο πράγμα το πώς αυξάνεται συνάμα ο μισθός στα λεγόμενα ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια. Τι ζήσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια? Μπορεί να αυξήθηκε ο μισθός ο κατώτατος στην τελευταία τετραετία περίπου κατά 21%, όμως η αύξηση που ήρθε στα είχαμε υπόλοιπα κλιμάκια ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Άρα καταραίει το επιχείρημα που λέει τι, ότι αν αυξηθούν κατώτατο θα αυξηθούν συνολικά οι μισθοί. Γιατί? Ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί αύξηση των μισθών πρώτων τριετίες? Το πρόγραμμα σταθερότητας λέει ότι θα ξεπαγώσουν μετά το 2027. Και δεύτερον, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όπου εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για το αν θα φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, που έχει ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις στο 70%, ενώ στη χώρα μας είναι το 25%. Αν δεν αποκατασταθούν λοιπόν οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επεκτασιμότητα, ευνοϊκότερη ρύθμιση, αν δεν απεγκλωβιστούν τα συνδικάτα από τον νόμο Χατζηδάκη, τότε αυξήσεις μισθών, επιτρέψτε να σας πω, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν. Στο δε δημόσιο, όπου υπάρχει ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ, βάσει του οποίου υποτίθεται θα αυξηθούν οι μισθοί αυτοί, υπάρχουν 2 προβλήματα. Πρώτον, η αύξηση αυτή θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αν κάνετε τη διαίρεση στου 600.000 δημοσίου υπαλλήλου, μιλάμε το πολύ για ένα 50 το μήνα, αλλά και αυτό ακόμα δεν πρόκειται να υπάρξει. Ξέρετε γιατί? Γιατί με βάση πάλι τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη θα υπάρξει όχι αύξηση των δαπανών, αλλά μείωση κατά 730 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα στοιχεία κύριε τα οποία έχουν καταθεί. Με βάση αυτά τα οποία λέτε αναφορικά με το ποιο είναι το νέο πλαίσιο το οποίο θα συναντήσει η χώρα, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα συναντήσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Ο δημοσιονομικός χώρος για το δικό σας πρόγραμμα υπάρχει? Εάν δηλαδή την Κυριακή οι πολίτες αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει τη χώρα, για να υλοποιήσετε τις εξαγγελίες σας, υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει? Γιατί κατηγορείτε την Νέα Δημοκρατία για το πού θα βρει τα λεφτά ουσιαστικά και ότι δεν προβλέπονται κάποια μέτρα. Από την άλλη, και το δικό σας πρόγραμμα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι υπερβαίνει τα 80 δις σε βάθος τετραετίας. Θα σας πω ένα πολύ απλό επιχείρημα. Αν υπήρχε αμφιβολία ως προς αυτό, είχαμε την ευκαιρία τα 2 μεγαλύτερα κόμματα,
Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση την πρόταση που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και να κάνουμε κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εμείς δεχτήκαμε. Δεχτήκαμε την πρόταση αυτή και είπαμε προς τον κύριο Μητσοτάκη, ελάτε να πάμε, αν όχι στο Γενικό Λογιστήριο, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Αρνήθηκε. Αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία να κάνει και κοστολόγηση. Γιατί? Γιατί ήξερε ουσιαστικά αυτό που μαρτύρησε εκ των υστέρων ο κ. Σκυλακάκης. Ότι το πρόγραμμά της δεν είναι κοστολογημένο και έχει μέσα εξαγγελίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτεθεί κατά την άποψή μας ανεπανόρθωτα, βάζοντας και αν θέλετε και άλλα ζητήματα, όπως των προσλήψεων για παράδειγμα. Τι μας έλεγε? Μας έλεγε ο κ. Κέτσος ότι θα έχουμε 50.000 νέες προσλήψεις. Ήρθε εκ των υστέρων να μας πει τελικά όχι μόνο ότι δεν υπάρχουν 50.000 νέες προσλήψεις, αλλά και ότι αυτές οι προσλήψεις που θα γίνουν μέχρι το 2027 θα είναι απλές αντικαταστάσεις συνταξιοδοτήσεων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένα κέντρο υγείας που είχε 5 γιατρούς θα συνεχίσει την επομένη να έχει 5 γιατρούς. Τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία? Λέει όχι, εμείς θα κάνουμε ένα διαφορετικό μείγμα προσλήψεων αποχωρήσεων, προκειμένου να προκύψουν αυτή η εξαγγελία που λέει για 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Για παράδειγμα, κάποιοι αποχωρήσουν από άλλους τομείς του δημοσίου, αντί να προσλάβουν μετά στον τομέα αυτόν από τον οποίο αποχώρησε κάποιος δεξιούχος, για παράδειγμα, θα προσλάβουν στην υγεία. Πολύ σωστά. Τι απαντάτε για αυτό? Και λέμε λοιπόν το πολύ απλό. Δεν θα έπρεπε. Είναι λάθος αυτό. Θα σας πω. Δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα για να είναι πιστικό το επιχείρημα αυτό να μας παρουσιάσει και ποιοι οι φορείς του δημοσίου αυτή τη στιγμή έχουν υπεράριθμο προσωπικό το οποίο περισσεύει και θα μπορούσε να φύγει το προσωπικό αυτό και να προκύψουν μεγαλύτερες προσλήψεις ή πιο πολλές, για παράδειγμα, στο Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας? Θέλετε να πάμε μια βόλτα στους Δήμους να δείτε αν είναι υποστελεχωμένοι? Θέλετε να πάμε στα σχολεία, στην εκπαίδευση? Θέλετε να πάμε στα νοσοκομεία? Θέλετε να πάμε στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας? Ποια είναι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή όπου έχει υπαλλήλους που δεν έχουν καρέκλα να κάτσουν και εκεί ισχυρίζεται η Δημοκρατία ότι μπορεί να αφαιρέσει προσωπικό? Προσέξτε, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ακριβώς γιατί όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου την τελευταία δεκαετία έχουν χάσει περίπου το 40% του προσωπικού τους. Άρα ήδη έχουμε υποστελέχωση στο δημόσιο. Και αυτό τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει αυτός ο κανόνας, ο μνημονιακός κανόνας, το ένα προς ένα, μία πρόσληψη για μία αποχώρηση, πρέπει να ανατραπεί, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε πλέον σε μνημονιακή περίοδο. Το 1,5 προς 1 που πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το ζήτημα του ΕΣΥ είναι ένας στόχος εφικτός και περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι είναι τέτοιο? Είναι απολύτως εφικτός. Είναι πάρα πολλές χώρες εκείνες οι οποίες έχουν μια τακτική προσλήψεων. Σας θυμίζω ότι και ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος στη συνέντευξή του προχθές τι είπε? Είπε ότι για 2-3 χρόνια μπορεί να αυξήσουμε κάπου τις προσλήψεις και να μειώσουμε σε κάποιο άλλο τομέα. Άρα ο κανόνας του 1 προς 1 είναι ένας κανόνας που αποδεικνύει τι? Ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να εφαρμόζει μνημόνιο ενώ έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Και αυτό είναι το προβληματικό της υπόθεσης εδώ. Ναι, θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα. Αν θες να ρωτήσεις αυτό. Ωραία. Είχαμε το πολύ νεκρό τραγικό ναυάγιο στην Πύλο. Το κόμμα σας ασκεί κριτική. Καταλογίζει ευθύνες, αν καταλαβαίνω σωστά. Καταλογίζει ευθύνες στο λιμενικό. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορείται ότι στοχοποιείται το λιμενικό. Καταλογίζει ευθύνες στο λιμενικό, καταλογίζει ευθύνες στο κράτος, καταλογίζει ευθύνες στην πολιτική που άσκησε η προηγούμενη κυβέρνηση, στην πολιτική της Ευρώπης. Τίποτα από όλα αυτά. Εμείς απλά διατυπώσαμε ερωτήματα. Δεν είμαστε ούτε σε αγγελικές αρχές να επιρρύπτουμε ευθύνες, ούτε θα μπορούσαμε να ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όμως, όταν υπάρχουν 700 άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε ένα από τα πλέον πολύ νεκρά ναυάγια της σύγχρονης ιστορίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν πιστικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Είδαμε αντιφατικές πληροφορίες. Είδαμε από τη μία τους εκπροσώπους της υπηρεσιακής κυβέρνησης να μιλάνε για μια επιχείρηση που δεν έγινε, πρόσδεσε δηλαδή στο πλοίο. Και από την άλλη είδαμε αν θέλετε τους εκπροσώπους του λιμενικού να ισχυρίζονται εκ των υστέρων μετά ότι έγινε τέτοια απόπειρα. Είδαμε όμως και κάτι άλλο πιο επικίνδυνο κατά την άποψή μου. Είδαμε τον κύριο Μηταράκη ή είδαμε και τον κύριο Σκέτσο να βγάζει ανακοινώσεις που να λένε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη. Μα όταν, με συγχωρείτε, είναι μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και ερευνώνται τα πάντα. Και σωστά ερευνώνται όταν υπάρχει ένα τόσο τραγικό, πολύ νεκρό δυστύχημα αυτή τη στιγμή. Δεν θα πρέπει ένα κόμμα που έχει διατελέσει σε κυβερνητικές θέσεις να έρχεται και να προδικάζει το αποτέλεσμα της αγγλικής έρευνας? Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν αφήσαμε αιχμές. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού, πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν σώσει τα τελευταία χρόνια. Όμως, σας θυμίζω ότι η ίδια συζήτηση γινόταν και πριν από μια δεκαετία περίπου, όταν είχαμε το τραγικό περιστατικό στο Φαρμακονήσι, το Γενάρη του 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά, για το γεγονός το οποίο η χώρα έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει καταβάλει πάνω από 300.000 ευρώ αποζημιώσεις. Άρα, προσέξτε, όταν προδικάζεις την έρευνα και το αποτέλεσμα, είναι σαν να θες να συγκαλύψεις, να πω εγώ. Είναι αν θες τέλος πάντων να κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Και εμείς εκεί τι λέμε? Επιμένουμε.
πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Και πρέπει αυτό να γίνει άμεσα. Γιατί, γιατί η οποιαδήποτε σκιά δυσφημεί τη χώρα και στο εξωτερικό. Η λύση σε επίπεδο Ευρώπης ποια είναι? Έχετε καταθέσει κάποιες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Αλλαγή του νέου σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, αναθεώρηση του Δουβλίνου 2. Είναι προτάσεις οι οποίες είναι εφικτές? Δηλαδή, όταν έχεις μια Ευρώπη όπου έχει δυναμώσει, δυναμώνει διαρκώς η λογική των χωρών του Βίζεγκραντ, ας πούμε, πώς μπορούν τέτοιες θέσεις να περπατήσουν? Μόνη μάχη είναι εκείνη η οποία δεν δόθηκε. Αντίστοιχα προβλήματα όπως η Ελλάδα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κ.ο.κ. Άρα εδώ θα έπρεπε σε διπλωματικό επίπεδο πρώτα να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε, να χτίσουμε συμμαχίες και να βάζουμε συνεχώς ξανά και ξανά στα διεθνή φόρα και στις συνόδους κορυφής το συγκεκριμένο ζήτημα. Όλες οι χώρες που σας ανέφερα συμφωνούν ότι το Δουβλίνο 2 πρέπει να αναθεωρηθεί. Όλες οι χώρες συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν ασφαλή περάσματα και δίωδη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, προκειμένου να μην γίνονται οι άνθρωποι αυτοί έρμεα των διακινητών και ζούμε τα περιστατικά αυτά. Θα πρέπει οπωσδήποτε, πέρα από όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω, να υπάρξει μια ενιαία, συνεκτική, μεταναστευτική πολιτική για το άσυλο, προκειμένου να έχουμε ταχεία εκδίκαση, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μεθεγκαθίστανται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ξέρετε, δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ή οι χώρες του Νότου να γίνονται μια σύγχρονη αποθήκη ψυχών και οι υπόλοιπες χώρες να μην αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, ή, αν θέλετε, να καταλήγουν σε ένα σχέδιο συμφώνου, όπως αυτό το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, που λέει το λίγο το πολύ, κοιτάξτε πόσο τραγικό και πόσο πραγματικά αντιανθρώπινο, να λένε ότι αν εγώ δώσω 20.000 ευρώ το κεφάλι, απαλλάσσομαι από την υποχρέωση υποδοχής ενός πρόσφυγα αυτή τη στιγμή. Και άρα ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης παραμένει στη χώρα πρώτης εισόδου. Και αυτό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, δεν ταιριάζει σε μια Ευρώπη της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, ή θα καταλήξει σε τέτοια περιστατικά όπως αυτά τα οποία ζούμε, τα οποία δυστυχώς πολύ φοβάμαι θα επαναληφθούν. Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα και σήμερα επιμένει να ζητάει δηλώσεις από τους βουλευτές σας στην Θράκη. Τι απαντάτε? Αντίστοιχες δηλώσεις δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν ζητηθεί. Έχουν ζητηθεί ξανά από τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου τότε θυμάμαι ότι είχε αντιδράσει και η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη και οι βουλευτές της, διότι πολύ απλά δεν γίνεται να ζητάμε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης το 2023. Και οι δύο βουλευτές μας είναι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι απολαμβάνουν ισονομίας και ισοπολιτείας. Έχουν ορκιστεί προσφάτως, πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα περίπου, να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους, άρα περιττεύει η οποιαδήποτε άλλη εργαλειοποίηση του ζητήματος. Αν θέλετε, αυτός ο οποίος εξετέθη από τα γεγονότα δεν ήταν άλλος τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, ενώ γνώριζε επί μακρόν ότι υπήρχε στο σχετικό έγγραφο της ΕΕΠ δικός του υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος περιγραφόταν ως στρατευμένος στην Άγκυρα και στο τουρκικό προξενείο, επίτηδες, σκόπιμα, με αίσθημα εθνικής ανευθυνότητας, θα πω εγώ, απέκρυψε το γεγονός ακριβώς για να μας εμφανίσει ως εθνική εξαίρεση, όπως μας λέγανε, ή περίπου ως προδότης πατρίδας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή είναι μια στάση πέρα από πολιτικά και εθνικά ανεύθυνη, είναι μια στάση η οποία, εν πάση περιπτώσει, δείχνει και μια πολιτική αλαζονία και σηματοδοτεί τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό λέω ότι την Κυριακή, κύριε, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι να αποτρέψουμε μια καθεστωτική, μια αλαζονική, μια Νέα Δημοκρατία η οποία νομίζει ότι θα πάρει λευκή επιταγή. Εμείς θα είμαστε εκεί ισχυρός πόλος, αντίπαλο δέος, να προστατέψουμε την κοινωνία και τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα πίσω στο κόλπο Γκρόσο με το πολιτικό μας πάνελ.